νομοσχέδιο είναι του περισσού, δεν χρειάζεται. Μεταφέρει μια συμφωνία η οποία, αν έχει κάτι να γίνει σε αυτήν τη συμφωνία, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αναθεώρηση της και εξυγχρονισμός της. Έχει πάρα πολλά κενά, πάρα πολλές ελλείψεις και δημιουργά πολλά ερωτήματα. Μέχρι σήμερα, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια, 40 χρόνια και περισσότερο, η κυβέρνηση πληρώνει απευθείας ένα μέρος του μισθού των ιερέων. Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι με την νομοθετική μεταρρύθμιση που το σύνολο αυτό του ποσού θα μεταφέρεται, θα αποδίδεται ουσιαστικά στην Αρχιεπισκοπή για να τα διανέμει η Αρχιεπισκοπή. Όπως είπα μέσα, κύριε Μελαΐση, θυμίζει μου την ιστορία της χορηγίας της ΚΟΠ μέσω του ΚΟΑ. Όπου μετά ήρθαμε και ζητούσαμε να ελέγχονται αυτές οι χορηγίες και μας είπαν ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε τις χορηγίες προς το φορτιστικό. Εμείς θα επιδιώξουμε συγκεκριμένες τροπολογίες αυτών των ποσών το οποίο θα δίνεται στην Αρχιεπισκοπή να είναι υπό τον έλεγχο του Γενικού Ελεγχτή. Να ελέγχεται δηλαδή η δαπάνη, να ελέγχεται πώς κατανέμεται και να ελέγχεται αν γίνεται σωστά η κατανομή του δημόσιου χρήματος στους ιερείς. Από εκεί και πέρα προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα λογιστικό, θα έλεγα, διότι με αυτά τα τεμάχια τα οποία έχει αξία στις ελεύθερες περιοχές σήμερα υπολογίζεται να είναι γύρω στα 35 εκατομμύρια, δεν καλύπτουν επουδενή τα 140 περίπου εκατομμύρια τα οποία έχουν πληρωθεί ήδη στους ιερείς και τα άλλα 80 εκατομμύρια που υπολογίζεται να δοθούν μέχρι το 2025, δεν είναι 29, συγγνώμη. Λοιπόν, συνεπώς, και τι γίνεται μετά. Και τι γίνεται μετά, γιατί η συμφωνία όπως είναι, είναι στον διηνεκές, έχει αόριστον τέλος. Πώς θα καλύπτεται, δεν υπάρχει πρόνοια για το πώς θα καλύπτονται από εκεί και πέρα. Με περαιτέρω περιουσία, με περαιτέρω συμμετοχή της Αρχιεπισκοπής, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με αυτή τη συμφωνία, η οποία, όπως είπα και στην αρχή, μάλλον πρέπει να αναθεωρηθεί και να αλλάξει, να εξυγχρονιστεί παρά να γίνει, να τσιμετωθεί με μια νομοθεσία όπως επιχειρεί σήμερα η κυβέρνηση.